Δύο μήνες μετά τον ισχυρό σεισμό, χτύπησε σήμερα το κουδούνι στο ΕΠΑΛΑΡ Καλοχωρίου για τη διαζώση διδασκαλία, όμως αρκετοί μαθητές που εξακολουθούν να ανησυχούν για την κατάσταση του σχολικού κτηρίου απήχαν από τα μαθήματα διεκδικώντας κοντέινερ. Δεν θέλουμε να μπούμε στο σχολείο, γιατί. Ναι, γιατί φοβόμαστε. Δεν φοβόμαστε στα σπίτια μας, όχι να μπούμε μέσα σε ένα κτίριο. Ήμασταν τυχεροί εκείνη τη μέρα γιατί κάναμε κατάληψη και ήμασταν όλα τα παιδιά έξω. Ανησυχούμε πάρα πολύ, διότι δύο χρόνια τώρα έχουμε κάνει μάθημα μόνο μέσω WebEx και σύν άλλοι δύο μήνες που τίποτα δεν κάναμε. Στο σχολείο δεν θέλουμε να μπούμε. Έχει ναι, μεν φτιαχτεί, αλλά εμείς δεν θέλουμε να μπούμε, φοβόμαστε. Θα είμαστε μαζί με τα παιδιά έξω από το σχολείο. Εάν δεν έρθουν τα κοντέινερ να μπουν μέσα να κάνουν τα μαθήματα, ας χάσουν όλη τη χρονιά. Η ζωή τους είναι πάνω απ' όλα. Καλιά να χάσουν μια χρονιά και να είναι ασφαλείς, παρά να μπουν μέσα και να γίνει κάτι, ποιος θα κλαίει και ποιος θα ζητήσει ευθύνες πιανού μετά. Στο πλευρό των μαθητών βρέθηκαν αρκετοί γονείς, οι οποίοι δεν φαίνεται να έχουν πιστεί για την ασφάλεια του σχολείου, στο οποίο έγιναν όλες οι απαραίτητες εργασίες, όπως διαβεβαιώνουν οι αρμόδιοι. Είναι στην κατάσταση Α, όπως μας ήρθε σήμερα το έγγραφο από την υπηρεσία αυτή, την ΚΔΥΠ, το Υπουργείο, ας το πούμε έτσι. Και ο κόσμος δεν θέλει να μπει μέσα γιατί αισθάνεται μια ανασφάλεια. Θα μου πείτε, είναι το ψυχολογικό. Είναι παιδιά που είναι τρίτη ηλικίου, που δίνουν πανελλήνιες και έχουν μείνει πίσω. Υπάρχουν αίθουσες που είναι στο υπόγειο. Αν θα γίνει σεισμός, είναι τελευταίοι που βγαίνουν, έτσι. Δεν ρισκάρουμε να μπουν τα παιδιά μας μέσα. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα όσον αφορά στο υπόγειο, ξαναλέω, που είναι τα εργαστήρια, η οποία δεν έχει έξοδο κινδύνου, είναι μία πόρτα, η οποία η πόρτα αυτή είναι κλειδωμένη και υπάρχει έξοδο κινδύνου που ανεβαίνουν τα παιδιά τη σκάλα για να βγουν έξω. Αν σε περίπτωση σεισμού έχει θέμα η σκάλα, από πού θα βγουν τα παιδιά? Για τα άλλα φέρανε σε όλα τα σχολεία σίσκους, το δικό μας γιατί? Απαιτούμε σίσκους. Εμένα στο δικό μου σπίτι δεν με αφήνουν να κάνουν τις επισκευές για να βάλουν την οικογένειά μου μέσα. Και κάνανε επισκευές στο λύκειο για να μπουν τα παιδιά. Θέμε και εμείς όπως όλα τα άλλα τα σχολεία φέραν τις σίσκους να φέρουν και εδώ το ίδιο. Αρκετοί μαθητές και γονείς συγκεντρώθηκαν έξω από το ΕΠΑΛΑΡ Καλοχωρίου διεκδικώντας κοντέινερ, αίτημα που έθεσαν στη διάρκεια συνάντησής τους με τον Δήμαρχο, ο οποίος με τη σειρά του τους διαβεβαίωσε ότι δρομολογούνται οι σχετικές διαδικασίες. Εμείς περιμένουμε ακόμα από την Καρεσκάκη να έρθουν γύρω στις 15. Και θα καλύψετε ποιες ανάγκες? Στο ΕΠΑΛ είναι. Και σε κάποιες άλλες σχολικές μονάδες που λείπει μία-δύο.